Ακούτε τα podcast του 902.gr. Γεια χαρά. Ζούμε περίεργες εποχές. Βλέπουμε πολιτικά φαντάσματα του παρελθόντος, βλέπουμε σημερινούς νοσταλγούς βασιλικών και χουντικών. Όλους αυτούς που τα κανάλια τους φέρνουν μέσα στα σπίτια μας επί ώρες για να ξεπλύνουν και να σχηματίσουν τις αγιογραφίες τους, προσπαθώντας να σβήσουν μνήμες και να καθαρίσουν μερικές από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας μας με ένα «ο νεκρός δεν δικαίωται». Τέλος πάντων, όλους αυτούς τους δυνάστες ο λαός τους πέταξε στα σκουπίδια, οριστικά και αμετάκλητα. Πλησιάζουμε προς τις εκλογές και όσο περνούν οι μέρες, όλο και περισσότερο ανεβαίνει το θερμόμετρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Καθόλου παράξενο. Βέβαια, αν δει κάποιος τα έργα και τις ημέρες του στα προηγούμενα χρόνια, από τότε δηλαδή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία το 2019, θα διαπιστώσει πως μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν δεκάδες αντιλαϊκούς νόμους. Ναι, αυτοί που τους βλέπετε να τρώγονται στα κανάλια ψήφισαν μαζί πολλά αντιλαϊκά νομοσχέδια. Για την ακρίβεια, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% του συνόλου των νομοσχεδίων που έφερε από το 2019 μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έφτασε σε ακόμα καλύτερο σκορ αφού ψήφισε το 75-80% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και είναι λογικό όταν τους ρωτάνε εάν και με ποιους μπορούν να συνεργαστούν μετεκλογικά να απαντούν «Ό,τι πει κάλπη, η Δευτέρα μετά τις εκλογές είναι μια καινούρια μέρα για όλους». Και τι διαφορετικό να πούν άλλωστε όταν είναι δεδομένο πως τη Δευτέρα μετά τις εκλογές θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι έκαναν μέχρι τώρα. Θα ψηφίζουν από κοινού ένα-ένα τα νομοσχέδια της εκάστοτε κυβέρνησης που θα στέλνουν το λαό στο περιθώριο και τη φτώχεια. Σήμερα λοιπόν θα σταθούμε σε μερικές μόνο στιγμές αυτής της κοινής αντιλαϊκής πορείας της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Πάμε λοιπόν. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω θερμές ευχαριστίες στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτός ο γενναιόδωρος τύπος που ακούσατε είναι ο Σπύρος Λάτσης της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας. Προς τι ευχαριστίες της κυβερνήσης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Σαμαρά, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΡ με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη? Μα γιατί όλοι αυτοί, σαν ένας άνθρωπος, νομοθέτησαν την παραχώρηση του ελληνικού στον όμιλο Lambda Development που είναι συμφερόν τον Λάτσι. Η τελική πράξη της ιδιωτικοποίησης υπογράφηκε το Μάρτιο του 2021 στη Βουλή. Ψηφίστηκε από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Μα τόσο καλό ήταν το νομοσχέδιο που το ψήφισαν όλοι. Ήταν πολύ καλό, είναι η αλήθεια. Αλλά μόνο για τους μετόχους της Lambda Development, η οποία θα έχει την πλήρη κυριότητα στο 30% της έκτασης και το δικαίωμα εκμετάλλευσης για 99 χρόνια στο υπόλοιπο 70%. Δηλαδή, σαν να έχει την πλήρη κυριότητα. Τι άλλο περιείχε το νομοσχέδιο? Το σχεδιασμό ότι ένας τεράστιος χώρος που τον διεκδικούσαν για χρόνια ο λαός και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής θα γίνει ένα Las Vegas στο νότιο τομέα, με εργαζόμενους που θα δουλεύουν με όρους γαλέρας, με καζίνο και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω από αυτά. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε για το τι σαπίλα θα εγκατασταθεί εκεί δίπλα στο καζίνο. Και μιας και λέμε για το καζίνο, αξίζει να σας πούμε μια ιστορία της πρώτης φορά αριστεράς. Στους αρχικούς σχεδιασμούς, καζίνο δεν υπήρχε. Στην πορεία όμως, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό της στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματιών. Και τι έκανε? Ενέταξε στο σχεδιασμό και την κατασκευή καζίνο που μέχρι τότε δεν υπήρχε. Γιατί? Μα γιατί το ζήτησαν οι επενδυτές, αφού διαπίστωσαν ότι τα έσοδα από τον τζόγο θα χρηματοδοτήσουν μεγάλο μέρος του έργου. Αντί λοιπόν να διασφαλιστεί το δικαίωμα σε σύγχρονη και ασφαλή κατοικία, αντί να φτιαχτεί ένα μεγάλο νοσοκομείο που λείπει από την Νοτιοανατολική Αττική, αντί να γίνουν σύγχρονες αθλητικές υποδομές με δωρεάν χρήση για τα παιδιά και το λαό της Αττικής, τελικά στο ελληνικό θα υψωθούν μεγαθύρια και βίλες για τα μεγάλα πορτοφόλια και ένας ναός του τζόγου. Και κάπως έτσι, το ελληνικό μετατρέπεται για τα κέρδη του κάθε Λάτσι σε μια πόλη κλειστή για το λαό και τις ανάγκες του, και αυτό έγινε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Εδώ που τα λέμε, ο όμιλος που ανέλαβε το ελληνικό υπολογίζει πως μέχρι τα τέλη του 2023 θα έχει 450 εκατομμύρια κέρδη. Πώς να μην τους ευχαριστήσει ο Λάτσης? Για να βάλετε λίγο πλάτη. Γι' αυτό ευχαριστώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κρίσιμο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει το σχέδιο. Είναι κρίσιμο. Και πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει πολύ στο να γίνει δεκτό.
Και γι' αυτό λέω ότι έχουν μεγάλο μερίδιο επιτυχία σε αυτό και το αναγνωρίζω. Σε τι αναφέρεται ο Άδωνης Γεωργιάδης τόσο σημαντικό που δεν το κρύβει και ευχαριστεί το ΣΥΡΙΖΑ? Μα φυσικά στη θετική ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο του 2022 για την ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων Ελευσίνας. Τι το τόσο καλό μπορεί να έχει ένα νομοσχέδιο που υπερασπίζεται με πάθος ο Άδωνης Γεωργιάδης, και τι το τόσο καλό βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νομοσχέδιο που δεν διασφαλίζει ούτε τις θέσεις εργασίας, ούτε τα δεδουλευμένα χρόνων, ούτε πολύ περισσότερο συνδέεται με την αξιοποίηση των ναυπηγείων για τις αμυντικές και συγκοινωνιακές ανάγκες του λαού και της χώρας. Και μιλάμε για ένα νομοσχέδιο με το οποίο ουσιαστικά κατοχυρώθηκε ότι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας θα εφαρμόζεται και θα ισχύει ένα ακόμα πιο βάρβαρο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό που το ονομάζουν ειδική οικονομική ζώνη. Ωραίος όρος, Στην πραγματικότητα είναι ζώνη με χαμηλό εργατικό κόστος, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, ειδικό φορολογικό και ειδικό νομικό καθεστώς, δηλαδή ακόμα χειρότερα από αυτά που επικρατούν ούτως ή άλλως στους χώρους δουλειάς. Έτσι χτίζονται οι εμβληματικές επενδύσεις. Η ιδιωτικοποίηση του ναυπηγείου Ελευσίνας πάει πακέτο μαζί με την ένταξη του ναυπηγείου στον ατοϊκό σχεδιασμό, αφού εκεί θα επισκευάζονται τα πλοία που βομβαρδίζουν την Ιφίλιο, τα πλοία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ήταν πρωτοπόρος στην ιδιωτικοποίηση και νατοποίηση ναυπηγείου και έδωσε την τεχνογνωσία του στη Νέα Δημοκρατία, εξού και ευχαριστίες του Άδωνη. Ως κυβέρνηση από το 2018 άνοιξε το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση και μάλιστα με την ίδια ανάδοχο, την Όνεξ, για τα ναυπηγεία της Ήρου. Διαδικασία που ολοκληρώθηκε με λαμπρές τελετές από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό που λέμε «το κράτος έχει συνέχεια». Πρέπει όμως να το επιβεβαιώσετε και δια της θετικής αψήφου. Και χαίρομαι πραγματικά, διότι όσον αφορά και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το κάνετε αυτό. Ο κύριος που ακούσατε είναι ο Υπουργός Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Γιατί χαίρεται τόσο πολύ για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ? Είμαστε στις 14 Ιανουαρίου του 2021. Είμαστε στην περίοδο που το δημόσιο σύστημα υγείας έχει γονατίσει από την έξαρση του κορονοϊού. Ο λαός παραμένει εκτεθειμένος στην πανδημία επειδή το κράτος δεν δίνει δεκάρα για την προστασία της υγείας. Τα νοσοκομεία και το προσωπικό τους δεν φτάνουν. Αλλά λεφτά για προσλήψεις δεν δίνουν. Τα σχολεία ανοιγοκλίνουν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, γιατί δεν δίνουν λεφτά για μαζικά τεστ και εξασφάλιση κτηρίων. Τα πανεπιστήμια διανύουν το δεύτερο χρόνο κλειστά. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, που δεν δίνουν λεφτά για να προστατέψουν την υγεία του λαού, ψήφισαν και έδωσαν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά 18 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, την αγορά Ραφάλ την ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. Και μάλιστα με τη μορφή του κατεπήγοντος. Τότε, όλοι τους, σαν ένας άνθρωπος, επιχειρηματολογούσαν και ακόμα επιχειρηματολογούν για την ανάγκη αυτών και άλλων εξοπλισμών, επιχειρώντας να πάρουν το βλέμμα από τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που δεν είναι άλλος από τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και τους σχεδιασμούς της άρχουσας τάξης της Ελλάδας. Γιατί οι εξοπλισμοί γίνονται με κριτήριο τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, το οποίο ταυτόχρονα σιγοντάρει την τουρκική προκλητικότητα. Όλοι μαζί λοιπόν βρέθηκαν να υποστηρίζουν και τελικά να υπερψηφίζουν το εξής, που φαίνεται οξύμορο μεν, αλλά δεν είναι. Μία ανατοϊκή χώρα, η Ελλάδα, να προμηθεύεται όπλα από άλλη μία ανατοϊκή χώρα, τη Γαλλία, για να αντιμετωπίσει μία άλλη ανατοϊκή χώρα, την Τουρκία, ανοίγοντας μια κούρσα εξοπλισμών που τελειωμό δεν έχει, ενώ οι κίνδυνοι για τον ελληνικό λαό όλο και μεγαλώνουν. Για την προσπάθειά τους να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι όλο αυτό γίνεται για το καλό του, τους αξίζουν τα συγχαρήκια του Υπουργού. Και το επίσης θετικό, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι δέχεται ευρείας αποδοχής στο νομοσχέδιο. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε στα θετικά της σημερινής κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Και νομίζω είναι καλή ευκαιρία αυτό το νομοσχέδιο για να δείξουμε και μια διάθεση συνένεσης. Οι κύριοι που ακούσατε είναι ο Γιάννης Βρούτσης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Τρίφων Αλεξιάδης από το ΣΥΡΙΖΑ, υπουργοί σε διαφορετικές κυβερνήσεις. Η συζήτηση είναι στην Ολομέλεια της Βουλής στις 12 Ιουλίου 2022. Προς τι οι αυροφροσύνες και τα χαϊδολογήματα? Μα γιατί από κοινού μαζί με το ΠΑΣΟΚ μόλις έχουν ψηφίσει νομοσχέδιο με το οποίο, προσέξτε, ενσωματώνεται οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαιροποιεί τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα ενεργειακά προϊόντα. Τι προέβλεπε εκείνη η οδηγία που ψήφισαν όλοι μαζί? Όριζε τους τρόπους που θα εισπράττονται οι ειδικοί φόροι και την ίδια στιγμή έδινε τη δυνατότητα σε κάθε κράτος να βάζει επιπλέον φόρους, αρκεί αυτοί να είναι σύμφωνοι με τους ενωσιακούς κανόνες φορολόγησης. Δηλαδή, σε μια περίοδο που μετράμε πόσα λεπτά θα μείνει ανοιχτός ο θερμοσύφωνας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν όχι να καταργηθούν, όχι να μειωθούν οι φόροι, αλλά να παραμείνουν
και να ενισχυθεί το καθεστώς φορολογίας στην ενέργεια, που μαζί με τα χαράτσια εκτινάσουν στο Θεό τους λογαριασμούς των σπιτιών και την ακρίβεια στα βασικά είδη στο σούπερ μάρκετ. Τα ψηφίζουν μαζί και το βράδυ πάνε στις εκπομπές και τσακώνονται για το ακριβό ρεύμα. Όλα αυτά, οι φόροι, οι εμβληματικές επενδύσεις, τα νατοϊκά μπλεξίματα, είναι τα μεγάλα. Είναι αυτά που καθορίζουν τη ζωή μας. Και σε αυτά, όλοι αυτοί που εμφανίζονται ως κυβερνητικοί σωτήρες έχουν κοινό πρόγραμμα. Κοινό πρόγραμμα που για να υλοποιηθεί έχει προϋποθέσεις. Να τσακίζονται εργασιακά δικαιώματα, να μεγαλώνει η εκμετάλλευση, να φορτώνεται το 95% των φόρων στο φτωχό κόσμο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Γιατί? Μα για να βρίσκεται παραπέρα δημοσιονομικός χώρος. Να τηρείται η δημοσιονομική ισορροπία, να υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα. Με άλλα λόγια, να εξασφαλίζονται νέα προνόμια, ζεστό χρήμα, δύναμη και κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό και σε όλη τη διάρκεια του 2022, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και από κοντά και τα άλλα αστικά κόμματα απέρριπταν κάθε τροπολογία του ΚΚΕ για τα αυτονόητα, για να πάρει ο κόσμος μια ανάσα από την ακρίβεια για τους φόρους. Απέρριπταν τροπολογίες για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Απέρριπταν τροπολογίες για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, συνολικά στην ενέργεια. Και κάπως έτσι καθαρίζει το τοπίο και οι χαοτικές τους διαφορές γίνονται συμφωνίες στα μείζωνα, που αυτά τελικά τα μείζωνα είναι τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, η Δημοσιονομική Πειθαρχία, οι πράσινες business, η γεωστρατηγική αναβάθμιση της αστικής τάξης, η εθνική πολιτική της ολοένα και μεγαλύτερης εμπλοκής στα εγκληματικά ιμπεριαλιστικά σχέδια Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας επανέλθουμε λοιπόν σε κάτι που είπαμε στην αρχή. Η Δευτέρα μετά τις εκλογές είναι μια καινούρια μέρα για όλους. Ας σκεφτούμε λοιπόν μια όμορφη Δευτέρα που οι λάτσιδες θα μετράνε τους βουλευτές και δεν θα τους βγαίνει σταθερή κυβέρνηση για να συνεχίσει τη βρωμοδουλειά. Ας σκεφτούμε μια όμορφη Δευτέρα που θα μπορούν για λίγο να χαρούν και οι πολλοί γιατί ανέβηκε το κουκουέ που θα δώσει δύναμη στους αγώνες τους. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη λοιπόν σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.